Καλημέρα βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλωσορίσατε σε ένα καινούριο βλογάκι που είμαστε, βγήκαμε τον άντρα μου βόλτα. Στο παγωμένο Άλσος, ναι, βγήκαμε μια βόλτα έτσι να περπατήσουμε λίγο στο Άλσος Υγρού. Οι δυο μας, τα παιδιά στο σπίτι, μαθήματα, οργάνωση κτλ. Και θα γυρίσουμε σπίτι να μαγειρέψω. Θα φτιάξω το γάβρο για τώρα μόλις θα έρθουμε και μετά για το απόγευμα, για το βραδάκι θα δούμε, θα φτιάξω ντολμαδάκια. Θα τα έχουμε και για αύριο, οπότε έχω δουλίτσα σήμερα. Αχ, ωραία είναι, και λέγανε ότι Κυριακή θα έχει πολύ κρύο, τελικά δεν έχει κρύο. Καλά είναι, εντάξει, δεν είναι έτσι όπως ήταν όλες αυτές τις μέρες, αλλά χτες ήταν πιο άσχημα, φύσαει πολύ, σήμερα εντάξει, ωραία είναι, ήρεμος καιρός έτσι, ωραία. Οπότε αυτά, πάμε. Το απόγευμα θα έχω και 5 παιδάκια στο σπίτι, τους μαθητές του Βασίλη θα έρθουν για μια εργασία. Οπότε το πρόγραμμά μας σήμερα είναι φτιαγμένο. Είμαστε full. Έχω να μαζέψω και λίγο το σπίτι, γιατί με αυτό το στολισμό με όλα, και ακόμα δεν στολίσαμε όλα, έτσι, ακόμα δεν τελειώσαμε. Έχουμε και δέντρο, θα το στολίσουμε αργότερα το δέντρο. Προς το παρόν αυτά να τα χαρούμε και μετά σιγά σιγά μην μας πέσει τόσο βαρύ το πράγμα. Αυτά λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Θα σας δείξω κάτι, δεν έχει και τίποτα εδώ τώρα, μην νομίζετε, ήρεμα, ωραία. Κοιτάξτε και κίσα, πού έχει άλλη κίσα. Πονηρούλα. Να έχει και άλλη εκεί. Εδώ ο άντρας μου έχει μαζέψει ένα σωρό μανιτάρια και δεν ξέρει τι να τα κάνει. Πώς θα τα καθαρίσουμε, πώς θα τα μαγειρέψουμε, Δεν ψάχνω μανιτάρια, ψάχνω βραδιά. Δεν ψάχνεις μανιτάρια? Όχι. Έλα που δεν ψάχνεις μανιτάρια. Έλα, να εδώ που έχει μόσα, αλλά δεν έχει, δεν ακόμα είναι πολύ, δεν έχει βρέξει καλά. Νωρίς είναι ακόμα. Κανονικά δεν είναι νωρίς, αλλά εδώ στην Αθήνα μετά τα Χριστούγεννα βγαίνουν τα μανιτάρια. 21 degrees and sunny, just the way I always wanted. Tall but I got the upside. 지금 이대로면 좋아. 따스한 햇볕에 가득 담은 sand river. The bluebirds peaceful to sing. Φύγαμε και περάσαμε και λέει, τώρα να σας πω, να γελάστε κι εσείς. Μας πήρε τηλέφωνο εκεί που ήμασταν στο Άλσος η γιαγιά μας, πεθερά μου, και λέει, έχω φτιάξει ντολμαδάκια. Ενώ σας είπε ότι ήθελα να φτιάξω ντολμαδάκια σήμερα, λέει, ελάτε περάστε να σας τα δώσω. Και τώρα φεύγουμε, πήραμε ντολμαντάκια και φεύγουμε και τι του λέω, Ανδρέας, κοίτα το, μία ώρα και ξεμπαρδέψαμε. Μαγείρεψες και όλα, το μεσημεριανό και όλα. Κοροϊδεύε, και πολύ τα κάναμε και μαγείρεψε. Ναι, τι γύρω, οπότε δεν θα φτιάξω τώρα ντολμαντάκια, που έχουμε, εντάξει, θα τα αφήσω. Μπορεί με το κιμά που έχω να φτιάξω μπιφτέκια και μετά θα πάρω κιμά για τα ντολμαντάκια. Εντάξει, στο λάχανο δεν χαλάει όλα τα υπόλοιπα. Μπιφτέκια, μπιφτεκένια. Ναι, στο φούρνο. Κρατένια. Τρώνε και τα παιδάκια τους αρέσουν. Αυτά τα μπιφτέκια που φτιάχνω, που σας είπα, που βάζω λίγη μουστάρντα, λίγη μαϊονέζα. Πολύ ωραία τα μπιφτέκια στο φούρνο. Ζουμερά. Φανταστικά. Όπα. Πώς περνάω, σαν να πετάμε, Και όχι. Όπα, τι έγινε εδώ.
Τι έγινε κάποιος εδώ? Κάποιος χάλασε. Λοιπόν, πάμε σπίτι γιατί θέλω να φτιάξω το γάβρο. Είδαμε. Έμενε εκεί στο φανάρι που ήταν μια, ναι, μια συνταγή στο TikTok. Νομίζω το γάβρο φιλέτο, βγάζεις το κόκαλο, το καθαρίζεις και αλάτι πιπέρι και μετά το τελίζεις σε μυγδάλι καλαμποκιού. Έτσι, μπορείς να το κάνεις και με αλεύρι, αλλά ήταν πιο χοντρό το, σαν σιμιγδάλι, σαν αυτό που βράζω εγώ χυλό. Λοιπόν, τυλίγει πολύ καλά και το τυλίγει έτσι ρολάκι το φιλέτο και το βάζει σε ένα στρογγυλό ταψάκι έτσι όμορφα και ωραία, ξέρετε, όλα έτσι γύρω γύρω και το ψήνεις στο φούρνο. Και μετά όταν το παίρνεις το τρως είναι τραγανό και ωραίο, υποτίθεται, δεν ξέρω, θα δούμε. Εγώ είδα και έναν άλλον που κάνει το ίδιο πράγμα, πάλι με σιμιγδάλι, με φιλέτο, αλλά τα βάζει 4-4 έτσι το ταψάκι κάνει σχήμα. Και πάλι το ίδιο είναι, απλά είναι ανοιχτά, δεν είναι. Α, ναι. Ναι, δεν είναι τυλιγμένο. Εντάξει. Εγώ το είδα ρολάκι τυλιγμένο. Εντάξει, να δούμε τώρα πώς να το φτιάξω. Γιατί χτες τα μισά ψάρια τα καθάρισε ο Βασίλης, οπότε μπορεί να έχουν τελειωθεί κιόλα. Δεν πειράζει. Θα δοκιμάσουμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εμείς στη Μολδαβία τα ψάρια, εντάξει, του γλυκού νερού, αλλά δεν έχει να λέει. Τηγανίζαμε με καλαμποκάλευρο. Είναι πιο τραγανό το ψάρι, πιο ωραίο. Μόνο τον μπακαλαιόρο τηγανίζαμε σε αλεύρι σιτού. Όλα τα υπόλοιπα ψάρια σε αλεύρι από καλαμπόκι. Είναι φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνει μια κρούστα και είναι πολύ νόστιμο. Και πιο υγιεινό, έτσι πιο καλό. Αυτά λοιπόν τα νέα μας. Πάμε να ετοιμαστούμε, να μαζέψω λίγο το σπίτι και αυτά. Έκοψα και κάτι κλαδιά από το άλυσο να βάλω εκεί που ήθελα σε βάζω. Αυτά. Λοιπόν, έφτιαξα το γάβρο. Όπως είπα, θελέτο, το έχω τυλίξει, αλάτι πιπέρι, το έχω τυλίξει με σιμιγδάλι καλαμποκιού. Τώρα θα ρίξω λίγο λαντάκι από πάνω και το βάζω στο φούρνο να ψηθεί. Και για να δούμε τι θα βγει. Εντάξει, δεν το έχω βάλει πολύ όμορφα, δεν πειράζει. Εκεί στο βίντεο ήταν πολύ έτσι σειρές, ξέρετε, όμορφα βαλμένο. Δεν πειράζει έτσι. Με βοήθησε και ο Βασίλης κιόλας. Ρίχνω λάδι και το βάζω στο φούρνο. Πέρασα από το φαρμακείο, πήρα κολύριο γιατί τα μάτια μου, δεν ξέρω τώρα, εδώ και μια εβδομάδα είχα λίγο έτσι τσούξιμο και δακρύζουν εχθές. Μήπως μπορεί να είναι από τη σκόνη που έχω κάνει όλα αυτά τα διακοσμητικά, ξέρετε, μαζεύουν σκόνη μέσα. Πολύ με τσούζουν, πολύ δακρύζουν, οπότε πέρασα και πήρα αυτό εδώ το κολύριο να βάλω τώρα εδώ στις γονίτσες γιατί δεν μπορώ. Έτοιμο το ψαράκι μας, δεν ξέρω τώρα πώς είναι στη γεύση και τα λοιπά, θα δούμε, θα σας πω μετά. Δείχνει ωραίο, κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πάω να ζεστάνω ντολμαντάκια που μας έντωσε η πεθερά μου. Να κάτσουμε να φάμε. Εγώ θέλω να κάνω και μοντάζ αργό λίγο σήμερα γιατί είχαμε βγει. Και μετά να μαζέψω λίγο το σπίτι γιατί όπως είπα θα έρθουν παιδάκια να κάνει ο Βασίλης μια εργασία. Εγώ 3 ώρες. Θα κάτσουμε λοιπόν να φάμε ντολμαντάκια. Ναι, από τη γιαγιά μας. Ο Βασίλης καλαμπόκι μας έντωσε η γιαγιά και καλαμπόκι. Καλός, γάβρος, τρώγεται. Βασίλη, δοκίμασε και εσύ, Βασίλη. Κοιτάξτε εδώ. Φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, πλησίασε το βράδυ. Δεν τράβηξα τίποτα γιατί είχαμε κόσμο σπίτι, ήταν τα παιδάκια. Σήμερα είχε γεμίσει το σπίτι. Είχαν έρθει τα παιδάκια, 5 παιδάκια ήταν συνολικά του Βασίλη. Βέβαια, είχε έρθει και άλλο ένα αγοράκι, ο αδελφός ενός αγοριού, αλλά δυστυχώς είχε αλλεργία στο γάτο. Γενικά στα γατιά. Και έφυγε γιατί άρχισαν να τσούζουν τα μάτια, να ταξίνει συνέχεια. Οπότε έφυγε γιατί είχε έρθει μαμά και παπάς, και ο παπάς το πήρε και έφυγε. Ήταν και μαμάντες, καθόμασταν εδώ για πόσες ώρες. Αρκετές, μιλήσαμε, εντάξει, πίναμε καφέ κτλ. Έχει έρθει και η Τόνια με τα παιδάκια. Ήταν έξω βόλτα και κρυώνανε και ήρθαν σπίτι. Και ήταν και η Τόνια με άλλα 4 παιδιά. Τα 2 κορίτσια φύγαν, τα άλλα ήρθαν πάλι σπίτι. Οπότε ήμασταν φουλ σήμερα, με παρέες με αυτά, τα πείσαμε όλοι μαζί, μια χαρά κάνανε την εργασία με χιλαζόρια, εντάξει, τους είχα προετοιμάσει, είχαμε εκτυπώσει εμείς κείμενο, φωτογραφίες και τα λοιπά, τους ετοιμάσαμε καρτόνι, κολλήσανε, κάνανε, λοιπόν, οπότε μια χαρά. Τώρα, τι κάνω τώρα, μόλις σας δημοσίευσα το βίντεο, δεν πρόλαβα, το πρωί πήγαμε βόλτα, μετά είχαμε άλλες δουλίτσες, μετά το ένα, μετά το άλλο και έτσι και δεν προλάβαμε τίποτα. Και αυτό σας δημοσίευσα τώρα το βίντεο, δεν πειράζει. Α, γάβρο. Τέλος.
Τώρα να πάω μπροστά στην κάμερα, να μου πούνε μιλάς και τρως. Λοιπόν, οπότε αυτά. Δεν πειράζει, έχουμε και τέτοιες μέρες, ξέρετε. Είχε γεμίσει το σπίτι παιδιά. Εν τω μεταξύ είχαμε 9 παιδιά στο σπίτι και... Α, και ήταν και το κοριτσάκι. 9, 10, 11 παιδάκια είχαμε σπίτι. 11 παιδάκια, να φανταστείτε. Γιατί ήρθε και ένα κοριτσάκι. Ένα αδελφάκι. Μια αδελφούλα ενός αγουρίου. Να, το είπα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και μαμάδες 2, 3, 4 και μια ηλιά. Λοιπόν, τέλεια, όλα καλά. Τώρα σιγά σιγά θα μαζευτούμε. Εντάξει, το είναι ακόμα. Στο μάγιο. Α, νομίζω ότι με εμένα. Ωραία. Λοιπόν, σας αφήνω προς το παρόν. Ο Βασίλης, η φίλη μου ζητούσε εδώ και μέρες μπέργερ. Η Τόνια μέσα με τα παιδιά φωνάζουν. Γελάνε μπέργερ, οπότε του παράγειλα του Βασίλη μπέργερ. Εμείς θα πάμε αυτό που έχουμε. Έχουμε γάβρο, έχουμε ντολμαντάκια, έχουμε εγώ δεν κάνω ντολμαντάκια. Τα έχουμε, τι να κάνω πάλι, μπορεί μέσα στην εβδομάδα να φτιάξω. Επειδή ο Ανδρέας μου πήρε κιμά, μπορεί να φτιάξω αύριο μπιφτέκι με το κιμά. Φτιάξω αύριο, γιατί μπορεί να χαλάσει. Να το φτιάξω αύριο. Αυτά. Τα νέα μας σήμερα δεν έχουμε κάτι. Δεν είναι έτσι δραστήρια μέρα. Λίγο ξέρετε πιο χαλαρά, πιο. Εδώ κάτι μαγείρεψε ο άντρας μου. Τι μαγείρεψες, αγόρι μου? Άσε, πολλά βράδυ. Γιατί? Τι 9 η ώρα να κλεινώνουμε. Μη μας κλέψουνε. Μη μας κλέψουνε. Τι έχει και ο Βασιλάκης, τι έχει παραγγείλει. Κοιτάξτε τι ωραία ζωγραφιά που έκανε ο Βασίλης τώρα. Κοιτάξτε, όπα, τι όμορφη ζωγραφιά. Μπράβο, Βασίλη. Τι έχεις κάνει? Τι έχω κάνει? Εδώ. Εκεί. Τι έχεις φέρει? Κοτομπουκές, περίεργες είναι άλλες. Έχουν αλλάξει. Εδώ εγώ έχω αλλάξει. Είναι, τι έχουν αλλάξει. Κάθε φορά και λίγο, κάθε τόσο και λίγο αλλάζω, ε. Μπέργκερ και γλυκό ξύνη σάλτσα. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, καλή ώρα. Ήταν δω καλό κάτι. Παιδί. Μισό λεπτάκι. Ήταν καλό παιδί, οπότε το αφήνουμε να φάει. Ετοίμασα τώρα για τη Τόνια μέσα να τους δώσω να φάνε. Γιατί ρώτησα μήπως θέλουν πίτσα να παραγγείλουμε. Είπαν όχι. Βέβαια, συνέχεια κάτι τρώνε. Είτε μανταρίνια είτε χυμό πίνουν. Τους έδωσα και κουλουράκια. Τους έφτιαξε εδώ κλαπ σάντουιτς, πατατάκια, πιπεριά. Πάω να τους βάλω. Βασίλης έφαγε. Εμείς φάγαμε. Οπότε ελπίζω να φάνε και αυτά λίγο. Μαμά, τα χυμή από το αέρα έξω. Μόνο τα χείλη καίνε. Τίποτα άλλο φάγατε? Να μαζέψεις τα πιάτα. Τόνια, σε αρέσει. Είδες τη ζωγράφηση ο Βασίλης? Τέλειο. Και τα ποτήρια όμως. Εμείς πάλι εδώ, σταθερά, βραντάκι. Ο Βασίλης έκανε μπανάκι. Τώρα σε λίγο θα πάει ύπνο, λίγο να χαλαρώσει. Κοιτάξτε εδώ, στη σειρά όλοι, βλέπετε έτσι. Αυτό είναι στάνταρ. Κάθε βράδυ πριν το ύπνο καθόμαστε λίγο. Όχι, κάθε βράδυ. Πήγαινε πιο πίσω. Τώρα θα έρθει και η Τόνια, πήγε να μαζέψει λίγο το ντομάτιο. Φύγαν τα παιδάκια, οπότε όλα καλά. Σήμερα περάσαν όλοι ωραία, ναι Βασίλη? Μπράβο. Τέλεια. Γεια σας. Ναι. Το λέω να τραβήξεις εσύ για να... Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω τώρα. Μόλις είχα βάλει σταγόνα στα μάτια, γιατί ματσούζουν τόσο πολύ. Κάναμε πανάκι, τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε ύπνο. Τα παιδιά μας ξεπλώσανε. Και τι είναι αυτό τώρα, γιατί το κάνει? Μα για το φως κάνει. Ναι, και έτσι θα φαίνεται και όχι, στο βίντεο. Όχι. Όχι. Και τέτοιο λέμε να σας χαιρετήσουμε, γιατί πάμε να ξεπλώσουμε. Αχ. Δεν μπορώ καθόλου. Εν τω μεταξύ, σήμερα αυτό το αγοράκι που είχε αλλεργία στις γάτες, έτρεβε ο καημένος συνέχεια τα μάτια του. Κοκκίνησαν τα μάτια και τέτοιο, φτερνιζόταν συνέχεια έτσι, πω, τραγικό. Πολύ, ναι, πολύ γράμμα. Ξαφνικά έτσι τον έχει πιάσει και παρόλο που δεν ήταν ο γάτος εδώ, ήταν στην κρατοκάμερα, έτσι. Είναι εντάξει. Ναι. Στην ατμόσφαιρα. Περίεργο, φαντάσου. Στο αέρα. Και τώρα έχω προσέξει ότι πάρα πολλές κόσμος έχει αλλεργία στις γάτες. Γενικά πολύ αλλεργία, αλλά στις γάτες πάρα πολύ κόσμο. Και τα σκάλα του Βασίλη που έρχεται για τα αγγλικά και αυτή έχει αλλεργία. Εντάξει, αλλά δεν κάνει έτσι. Όχι, αυτός έχει πολύ. Αυτός φαίνεται έχει πολύ αλλεργία. Περίεργα, εντάξει.
στο παιδάκι έτσι είναι. Εντάξει, θυμάσαι που ήταν Αρίνα που ερχόταν η εξαδέλφη από την Ουκρανία και αυτή είχε αλλεργία στο γάτο. Αυτή γενικά είχε αλλεργία στη. Τρίχα. Τρίχα, στα χαλιά, δεν βάζανε ούτε χαλιά στο σπίτι αυτή. Στο μάλλον αυτό. Στο... Ναι. Πολύ, πολύ αλλεργία. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά. Και εγώ σκέφτομαι ότι εγώ από. Αλλά παρόλο που είχα εγώ αυτές τις μέρες πριν, κάτι με επηρεάζει, δεν ξέρω. Τα μάτια μου τσούζουν και δακρύζουν πολύ. Και εντάξει, θα το πήρε κολύριο, θα δούμε. Τι έχεις. Για μένα μήπως έχεις αλλεργία. Λες. Ξέρω. Έχω και μπόλιο και τρίχα. Φαντάσου, φανταστείτε να έχετε αλλεργία στο σύζυγο. Δεν γίνεται. Στη γυναίκα. Δεν γίνεται. Γιατί τι γίνεται. Μπορεί να έχεις εσύ κάποιο άρωμα. Όχι. Δεν είσαι ούτε φυτό ούτε ζώο. Ούτε χυμικό. Δεν ξέρεις που δεν είμαι φυτό. Ούτε χημικό. Εντάξει. Άντε χαιρέτα, γιατί με έχει πιάσει το χέρι. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Σήμερα ήταν Παγκόσμια μέρα του άντρα. Χρόνια σου πολλά. Βασικά σου είπα χρόνια πολλά. Χρόνια τους πολλά. Να χαίρεστε τους άντρες σας. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια σας. Καλή. Γεια. Yeah.